όταν θα είναι αργά η Ρωσία με ένα βίντεο προσομοίωσης πυρηνικού πολέμου. Το αποδεικνύει. Το βίντεο που το είδα πολλές φορές διαρκεί 4 περίπου λεπτά και έχει αγγλικούς σχολιασμούς. Με αυτόν τον τρόπο προειδοποιεί τη Βρετανία. Την αποτρέπει από το να δώσει άδεια στην Ουκρανία να επιτρέψει στους πράβλους Storm Shadow να πλήξουν στόχος μέσα βαθιά στη Ρωσία. Να τονιστεί εδώ ότι το στενό πολιτικό περιβάλλον του Βλάντιμιρ Πούτιν, το οποίο θεωρείται και πιο μετριοπαθές σε σχέση με άλλους πολιτικούς του Κρεμλίνου, στα κατά καιρούς ρεπορτάζ έχει αποδειχτεί αυτό, έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα. Ακούγονται αυτά. Φανταστείτε ότι μια στιγμή συμβαίνει το αδιανόητο. Ένα πυρηνικό όπλο εκρήγνεται πάνω από το Λονδίνο. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ εξερευνούμε τις καταστροφικές συνέπειες αυτής της καταστροφής. Στην προσομοίωση θα χρησιμοποιήσουμε μια κεφαλή με απόδοση 750 κιλοτόνων. Αυτή είναι μια αρκετά ισχυρή χρέωση. Με την έκρηξη μια μπάλα φωτιάς τόσο καυτή όσο ο ήλιος διαστέλλεται γρήγορα, φτάνοντας σε ακτίνα 950 μέτρων, 1039 γιάρδες. Οτιδήποτε παγιδευτεί μέσα σε αυτή την μπάλα εξατμίζεται αμέσως. Στην προσομοίωσή μας, το επίκεντρο της έκρηξης βρίσκεται στο Westminster. Οι άνθρωποι σε αυτή την ακτίνα δεν θα αισθανθούν καν τίποτα, επειδή η ταχύτητα μετάδοση των νευρικών παλμών είναι πιο αργή. Σε απόσταση 5 χιλιόμετρων, στα 3 μίλια δηλαδή από το επίκεντρο, η πόλη του Λονδίνου, η πόλη Camden, Kensington, το Brixton, βρίσκονται στην ακτίνα της έκρηξης και αυτές οι περιοχές θα υποστούν τις περισσότερες καταστροφές. Τα κτίρια θα καταστραφούν, θα ισοπεδωθούν, τα συντρίμμια θα γεμίσουν τους δρόμους, δημιουργώντας εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για όλους όσους βρίσκονται στη γύρω περιοχή. Δεδομένης της πυκνότητας του πληθυσμού στο κεντρικό Λονδίνο, ο αρχικός αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να ξεπεράσει τους 250.000 ανθρώπους και περίπου 600.000 να τραυματιστούν σε ακτίνα 10 χιλιόμετρων, 6,25 μίλια, ενώ η ακτινοβολία θα προκαλέσει εγκαύματα τρίτου βαθμού. Μέσα σε αυτή την ακτινοβολία, οτιδήποτε μπορεί να καεί θα πάρει φωτιά. Οι εκτιμόμενες απώλειες σε περίπτωση έκρηξης μιας πυρηνικής βόμβας 750 κιλοτόνων στο Λονδίνο θα ήταν περίπου 850.000 νεκροί και περίπου 2 εκατομμύρια τραυματίες. The estimated casualties in the event of a 750 kiloton nuclear bomb exploding in London would be about 850,000 people dead and about 2 million injured. If the explosion were to occur Εάν η on the ground έκρηξη συνέβαινε στο rather than έδαφος, in the air, the όχι στον fallout damage αέρα, would be greatly ο χάρτης staggering. των κρουσμάτων Radioactive θα fallout would διευρυνόταν reach πολύ. Η Manchester, ραδιενεργή affecting both έκρηξη people, θα μπορούσε land and ακόμη animals. να φτάσει στο Μάντσεστερ, The problem μολύνοντας with the nuclear ανθρώπους, explosion in London γη is also και that ζώα. London is essentially Το not designed to πρόβλημα με μια survive such a πυρηνική έκρηξη στο disaster. Λονδίνο είναι ότι Eleven το of London's Λονδίνο 20 major ουσιαστικά hospitals δεν έχει were hit with blast. σχεδιαστεί The για remaining να hospitals were physically επιβιώσει unable από to μια cope with the τέτοια number of καταστροφή. victims. Για κρυμμένες ειδήσεις, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, εγγράψου, κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια, πάση θυσία εδώ.